Νίκος Γιαμπάρη, μας ακούς, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά τα λέει αυτός τώρα από εκεί. Καλά τα λέει, έτσι, καλά τα λέει. Θες καλά να ακούσου... Καλά ξεκινήσαμε, κάτσε, δεν τελειώσαμε, έχουμε ακόμα. Θες να ακούσουμε κάτι άλλο μαζί. Παρέαμε. Όχι, εντάξει. Περίμενε, μη λες όχι, περίμενε. Για βάλε Βασίλη μου. Δεν εκτελείται, μπάλα κοντράρι, πηγαίνει πάλι στο Λεωζίνιο, ο οποίος γεμίζει, Μπαρτολίνη μια κεφαλιά, παράλληλα η μπάλα από μακρύνει ο Λαμπρόπουλος, σου του Κυριακίδη, καλό ήταν πάνω στην πλάτη του Πέκχαρτ, πέφτουν κορνιά, γκολ! Γκολος για Πάρις! Έγινε 25 χρονών και σήμερα βάζει το πρώτο γκολ της ζωής σου στη Super League. Ο Νίκος Γιαμπάρης στο 81-1. Θα μας κάνεις να βραχνιάσουμε όπως κατάλαβες, έτσι. Τι κάνεις Νικόλα μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, να ξέρεις. Έτσι λίγο αυτό είναι για καλωσόρισμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε στον αέρα. Τι άλλο. Στον αέρα. Περίμενε, σιγά σιγά. Πώς το άκουσες τον γκολ? Τρελαμένο. Σήμερα έχει κάνει μια δήλωση ο συμπαίκτης του Ντιέγκο Ρωμάνο ότι τον γκολ που βάζει ο Νικόλας είναι θύμισε Ζινεντίν Ζιντάν. Για πες μου λίγο, περιέγραψε μου λίγο τη φάση. Γιατί είναι μια... Άμα να άκουσες και στην περιγραφή, ξαφνιαστήκαμε πώς πήγε η μπάλα πάνω σου, ξαπλωμένος, πέφτοντας. Την έκανε στη δουλειά όμως. Εντάξει, τώρα είδα την μπάλα να έρχεται από πολύ ψηλά. Ήμουν μαζί με τον Μπαρτολίνη στη φάση. Πήγα εγώ πρώτο στην μπάλα, σούταρα εστία ήθελα να βρω και εντάξει, από τη στιγμή που μπήκε, δεν το περίμενα έτσι όπως πήγε η φάση, αλλά από τη στιγμή που κατέληξε... Βοήθησε σε εισαγωγικά λίγο και ο Μπαρόχα, που δεν ήταν εκεί όπως θα έπρεπε, και το πανηγύρισες πάρα πολύ. Τι σημαίνει για σένα να βάζεις γκολ στα 25 σου χρόνια, χρόνια πολλά κιόλας, γερός να είσαι, πριν από λίγες μέρες, στην πρώτη σου παρουσία στη Super League? Μάλλον δεν είσαι καλά ενημερωμένος, γιατί έχω βάλει άλλο ένα το 2012 με την Κέρκυρα. Αλήθεια λες? Ναι, ζήτω, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ζήτω συγγνώμη. Αλλά εντάξει, αυτό το χάρηκα πολύ. Με τη φανέλα του Ηρακλή Super League, εντάξει, το διορθώνω. Ναι, το χάρηκα πολύ περισσότερο, μπορώ να πω. Γιατί έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι κιόλας, ήταν δύσκολο να βάλουμε γκολ. Όποιος έβαζε πρώτος γκολ θα έπαιρνε και την νίκη. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενος. Με την Κέρκυρα ποιο μάτς ήταν τώρα, γιατί... Μέσα στο Λεβαδιακό. Ναι. Το 12 δεν παρακολουθούσαμε Super League, είχαμε άλλα προβλήματα εμείς. Γι' αυτό. Νικόλα μου, αυτό που ζεις φέτος με τον Ηρακλή, πώς το κρίνεις ως απολογισμό? Πριν δύο χρόνια ήσουν στο Φωστήρα, πέρυσι μια εκπληκτική χρονιά με ημιτελικά κυπέλου, με την ομάδα να είναι τρένο, να ανεβαίνει. Φέτος όλα αυτά πώς έρχονται στο μυαλό? Είσαι ικανοποιημένος, θες κάτι παραπάνω? Εντάξει, δεν μπορώ ποτέ να είμαι ικανοποιημένος, γιατί δεν θα προχωρήσω στη ζωή μου. Αλλά στην αρχή δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Όπως έχω ξαναπεί, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουμε πολλές παραστάσεις από Super League. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα παρουσιάζει καλύτερο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φαίνεται. Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος για φέτος? Αν σε 7 παιχνίδια από τώρα σου έλεγα να σκεφτείς τον Ηρακλή και εσένα φυσικά, γιατί σε κομμάτι της ομάδος, τι θα μου έλεγες? Με πεντάδα ίσως? Κοίταξε, θα ήθελα να πηγαίναμε τελικό, αλλά τη στιγμή αυτό που δεν έγινε και αποκλειστήκαμε, θα τα δώσουμε όλα για να πούμε πεντάδα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εδώ που βρισκόμαστε, θα τα δώσουμε όλα. Αλήθεια, μέχρι το παιχνίδι με την Ξάνθη που είχε έρθει το 2-0 και η ομάδα φαινόταν αρκετά κουρασμένη και γενικότερα υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα στην ομάδα, άλλαξαν πολλά και το αλλάξατε εσείς πάνω απ' όλα μαζί με τον προπονητή. Εντάξει, ήρθε η νίκη με το Μπάς, ήρθε το μεγάλο διπλό στην Τούμπα, η πολύ σπουδαία εμφάνιση προχθές. Πώς έγινε αυτό και αφήσατε
όλο αυτό που προηγήθηκε μέχρι και τα πηγάδια στην Ξάνθη και στα τρία τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ξανά, αν μου επιτρέψει, την περσινή ομάδα. Αυτό που λέμε ότι γυαλίζει το μάτι σας, ότι μπαίνετε μέσα, τα δίνετε όλα. Πώς άλλαξε αυτό σε λίγες μέρες? Κοιτάξτε, εμείς ακούμε πολλά από τον κόσμο. Με μία ήττα ξαφνικά μένουμε εκτός πεντάδας και με μία νίκη διεκδικούμε πάλι πεντάδα. Ναι, δυστυχώς έτσι. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και μας λέγει ο προπονητής είναι να μπαίνουμε σε κάθε αγώνα, να το χαιρόμαστε, να τα δίνουμε όλα. Εντάξει, κάποιες φορές δεν μας γίνονται αποτελέσματα. Τελευταία η ομάδα δείχνει το καλό της σε αυτό. Θα δίνουμε όλα και φτάνουμε στις νίκες. Η πιο ωραία βραδιά που έχεις ζήσει φέτος, ποια μπορεί να ήταν? Ήταν η νίκη με τον Παναθηναϊκό, ήταν το διπλό στην Τρίπολη, ήταν το διπλό στην Τούμπα? Ή θες να ζήσεις κι άλλα και δεν σου λένε τίποτα αυτά? Πιστεύω το διπλό στην Τούμπα δεν περιγράφεται με κανένα άλλο αποτέλεσμα. Και πώς το έζησες μετά, γιατί ξέρεις ότι όλοι στην ίδια πόλη ζούμε, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ περήφανος εκείνο το βράδυ, είχε χρόνια ο Ηρακλής να κερδίσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Όλο και κάτι εισέπραξες από τον κόσμο μέσα σε εκείνη την εβδομάδα που ακολούθησε. Όντως. Ξέραμε ότι ο κόσμος το περιμένει πολύ αυτό, το περίμενε χρόνια βασικά. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι και εμείς που πετύχαμε την νίκη και το κάναμε το κόσμο περήφανο. Δευτέρα, ξεκουραστήκατε αρκετά θέλω να πιστεύω και χθες και σήμερα με το διήμερο ρεπό που σας έδωσε ο προπονητής. Από αύριο ξανά στις προπονήσεις, Δευτέρα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Για το στόχο που είπες νωρίτερα ότι θα κάνουμε τα πάντα μέχρι τέλους, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι αυτό, Νίκο? Όλα είναι κρίσιμα παιχνίδια. Παιχνίδι κάθε... όπου και αν παίζουμε θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτό θα κάνουμε και τη Δευτέρα και γι' αυτό θα πάμε στο Περιστέρι. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μοιραστώ κάτι με τον κόσμο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας καλός μου φίλος ο Μάνος, που τον ξέρεις κι εσύ, σας περιμένει συνέχεια μετά τα παιχνίδια να σας συγχαρεί στο Καφτατζόγλιο, μου είπε για ένα μικρό κορίτσι, την φίλη μας την Ζωή, που είναι μικρό Ηρακλάκι και έχει μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα που λέγεται Νίκος Γιαμπάρης. Εγώ με τον Νίκο είχα μιλήσει για την μικρή φίλη του Ηρακλή τη Ζωή, αλλά για διάφορους λόγους όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έτυχε να βρεθούμε. Να μου δώσεις τη φανέλα σου να κάνουμε αυτό το πλάσμα πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί πραγματικά σε αγαπάει πάρα πολύ. Και όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για τα γενέθλιά του, τον Γιαμπάρη φυσικά, τον αμυντικό του Ηρακλή, κανονίσαμε όπως και να έχει μετά το τέλος του αγώνα να μου δώσει τη φανέλα για να την δώσω με τη σειρά μου στη μικρή Ζωή. Και να πώς τα έφερε έτσι, Νικόλα, που έγινε στο παιχνίδι που σκόραρες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το ευχαριστώ, δεν θα σου το πω εγώ για τη φανέλα, θα σου το πει η Ζωή η ίδια που είναι δίπλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιαμπάρη. Αυτή ήταν η τρίτη έκπληξη. Εντάξει, ολοκληρωθήκαμε τώρα. Ήρθε εδώ. Η φανέλα είναι όπως μου την έδωσες, λερωμένη, μούσκεμα. Δεν την άγγιξα καθόλου, μα καθόλου. Θα πληθεί φυσικά από τη μητέρα. Θες να μιλήσεις με τον Νίκο? Να την βάλει τώρα και να κρυώσει. Δεν πιστεύω να όχι. Προς το βαρό μόνο φωτογραφία έχουμε βγει. Γιατί τον αγαπάς τόσο πολύ τον Νίκο τον Γιαμπάρη? Δεν έχει γιατί. Είναι ο Γιαμπάρης, τέλος. Ναι, αυτό. Είδες, σ' άρεσε η απάντηση? Εννοείται. Σας αφήνω εγώ τώρα, μπορείτε να μιλήσετε ιδίως, δεν έχω πρόβλημα. Ζωή, θες να πεις κάτι στον Νίκο, να βάλει κι άλλο γκολ? Ναι, να βάλει. Να βάλει. Πότε, στο Περιστέρι? Με κεφαλιά ένα, να μην βάλει ένα με κεφαλιά. Που προσπαθεί εκεί στα κόρνερ συνέχεια, κατεβαίνει να βάλει ένα με κεφαλιά. Ναι, ό,τι θέλει. Γκολ να θέλει. Βάλει. Γκολ να βάλει. Ωραία, τ' άκουσες έτσι? Γκολ να βάλω. Τ' άκουσες. Πόσο χρόνο είναι στη ζωή? 10. 10 είσαι, μπράβο παιδί. Για πες, Νικόλα μου. Τίποτα. Ζωή, θα προσπαθήσω να ξέρεις τη Δευτέρα μας να βάλω ένα γκολ και θα σου αφιερώσω να ξέρεις. Θα είναι για σένα. Ορίστε. Τώρα να ρωτήσω τι σημαίνει γι' αυτό έτσι να σε έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και μικρά παιδιά τώρα 10 χρονών παιδί να λέει θέλω τη φανέλα του Νίκου, τέλος. Εντάξει, αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο να δουλεύω κάθε μέρα. Μου δίνει δύναμη η χαρά του κόσμου και είμαι πολύ καλυμμένος γι' αυτό που έχω ενταφέρειος τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ τηλεφωνικά στην εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Α, μισό λεπτό. Και ο πατέρας Ζωής θέλει να σου πει και αυτός μια καλησπέρα. Ο κύριος Στράτος που είναι αριστερά μου. Παρακαλώ. Νικολάκη, γεια σου.
Γεια σας, γεια σας. Επειδή η μικρή λίγο ντράπηκε να σου πει πολλά, ήθελε να σε πει, θα σε πω εγώ που και, πείτε μου, ειλικρινά σου μιλάω με το χέρι στην καρδιά, σε βλέπω για μεγάλα πράγματα, να ξέρεις, άμα συνεχίσεις έτσι, σοβαρός και με τέτοιο πάθος που παίζεις και δύναμη και ό,τι βγάζεις το εισπράττει ο άλλος, να ξέρεις. Αυτό που δίνεις, ο κόσμος το εισπράττει. Θα πας πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ. Στο εγγυούμε αυτό, γιατί έχεις όλα τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε και υγεία. Θα πετύχουμε ακόμα περισσότερο. Εννοείται, ναι. Και η ομάδα είναι φοβερή. Πρώτα-πρώτα, να σου πω ένα πράγμα που εσύ δεν θα το ήξερες. Εγώ παρακολουθώ χρόνια τον Ηρακλή, που με κάνει εντύπωση. Είναι ότι πλέον δεν ακούω τη λέξη «πάμε για θετικό αποτέλεσμα», με όποιον και να παίζουμε. «Πάμε για νίκη». Αυτό ξέρεις τι λέει. Πολλά. Πολλά για τους Ηρακλειδείς. Όλα τα χρόνια ακούγαμε «πάμε για θετικό αποτέλεσμα». Τι θετικό αποτέλεσμα. Νίκη. Και παίζετε για τη νίκη και αυτό σας τιμάει πάρα πολύ. Εννοείται. Όπου παίζουμε πηγαίνουμε για την νίκη. Ακριβώς. Εγώ είμαι περήφανος τώρα 10 φορές. Αν ήμουνα 1, 2, 3 που ήμουν Ηρακλειδής, τώρα είμαι 10 φορές και σου το λέω γιατί έχω ζήσει πολλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Και εγώ. Μια ευτυχισμένη οικογένεια έχεις δημιουργήσει τώρα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι κανονικά. Και σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Ωραία. Νίκο, το ραντεβού ανανεώνεται για το Περιστέρι τη Δευτέρα και η ζωή φυσικά περιμένει να φύρω στον γκολ, έτσι. Ναι. Κανονικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνω τίποτα. Και για τη φανέλα. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλά, γεια σας. Καλό βράδυ.